Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Διαβόρα για την υγεία του. Μπήκε πολύ πιο προφεστικά στο παιχνίδι σε σχέση με εμάς και ευτύχησε να προηγηθεί πολύ γρήγορα με δύο γκολ, βασιζόμενος και στο πλάνο του που είχε μένει να σε επιθέσει και με την ποιότητα του Γκάτα και του Βρεσάρη που είναι καλή στο ατομικό επίπεδο και στην ταχύτητά τους. Έγινε προσπάθεια σε ένα χώρο που δεν βόλευε να εφαρμόσουμε εμείς τις αρχές του παιχνιδιού μας. Ήταν λίγο δύσκολος αγωνιστικός χώρος. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει εμείς ένα γκολ σε αυτή τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, αλλά σαν μια γενική αποτίμηση είναι δίκαιο το αποτέλεσμα αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, όσο διάθεση αν είχαμε, γιατί η διάθεση υπήρχε και η πίστη υπήρχε, γιατί ξέρουμε τι ικανότητες έχει η ομάδα μας. Δεν μπορούσε όμως να γίνει κάτι διαφορετικό, μιας και μπορεί να ήταν 15 τα λεπτά αλλά και όλα του παιχνιδιού. Εμείς για 7 μήνες ήμασταν χαρούμενοι με τα αποτελέσματά μας, δεν είχαμε τηθεί να πέφτουμε, θα ερχόταν και ύτερα. Σίγουρα σήμερα είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα και τις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Οπότε από αύριο πάλι ξαναδούμε την προπόνησή μας και παίρνουμε στην προπονητικότητα μας προετοιμασμένοι για την επόμενη αγωνιστική. Coach, πώς εξηγείς αυτή τη διαφορά που είχε η ομάδα σου, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, και αν πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο και ένα απαιτητικό παιχνίδι που είχατε για το κύπελο μέσα εβδομάδα? Όχι, όχι, τώρα είναι σωστά, γιατί και η ρόλια δεν είχε απαιτητικό παιχνίδι για το κύπελο. Ήταν να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και του γηπέδου και τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Αν και λίγο πολύ να προετοιμαστεί. Σαν να βρεθήκαμε προεκπλήξεων ενώ γνωρίζαμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο. Αν και για μένα όμως όχι 100%, γιατί έχουμε σε όλη μας τη διαδρομή λόγω της ικανότητας που έχουμε σαν ομάδα να τρέψει καταστάσεις και σπορ. Απλά σήμερα ήταν λίγο δυσκολότερο. Πρώτον, σας εξήγησα και η παρουσία του αντιπάλου που είχε πολύ πάθος, αλλά που είχε και μεγάλο γνωστό χώρο, αλλά και όπως σας περιέγραψα πριν,